Λέγαμε ότι τα ναρκωτικά είναι στο κατώφλι του σπιτιού μας. Δυστυχώς πέρασαν μέσα στο σπίτι μας, σκοτώνουν ανθρώπους και εμείς ακόμα ψάχνουμε να βρούμε το γιατί. Όταν κάποιοι άνθρωποι παλαιότερα φώναζαν, τους θεωρούσαν γραφικούς. Σήμερα που το πρόβλημα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, όλοι ψάχνουν να βρουν λύσεις. Λοιπόν, μαζί για να δούμε το θέμα αυτό με μια νέα διαφορετική προσέγγιση, είναι δύο κυρίες, είναι η Στέλλα Εσμεράλδα Κωνσταντίνου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Εθελοντρία του Ιδρύματος για ένα κόσμο χωρίς ναρκωτικά. Άλλος πώς. Πώς λέγεται. Drugfreeworld.org. Μάλιστα. Και η κυρία Αντιγόνη Μιλίκου. Ναι. Καλημέρα, Αντιγόνη μου. Επίσης εθελοντρία του Ιδρύματος. Ναι. Λοιπόν, ήθελα, κορίτσια, να μου πείτε πριν πάμε στην κουβέντα μας επί της ουσίας, τους σκοπούς του Ιδρύματος. Ένα αυτό. Και τι σας έκανε εσάς να ασχοληθείτε εθελοντικά με το θέμα αυτό. Λοιπόν. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα με την ερώτηση. Το τι μας έκανε να ασχοληθούμε, πιστεύω ότι όλους πρέπει να μας κάνει να ασχοληθούμε, γιατί το τι γίνεται γύρω μας σήμερα έχει ξεφύγει από τα όρια της λογικής. Τα παιδιά σήμερα δυστυχώς καταφεύγουν σε τέτοιες λύσεις με το παραμικρό ή λόγω του ότι δεν έχουν τη σωστή στήριξη ή δεν γίνεται η σωστή ενημέρωση στα σχολεία. Δεν γίνεται δηλαδή δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή. Έτσι τα παιδιά δεν γνωρίζουν, νομίζουν ότι με τη μία φορά δεν θα εθιστώ κλπ. Λοιπόν, ναι. Το Ίδρυμα Ένας Κόσμος Χωρίς Ναρκωτικά είναι ένα ανεξάρτητο ίδρυμα που είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Είναι διεθνή ίδρυμα. Έχει την έδρα του, εδρεύει στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας. Παρ' όλα αυτά έχει επεκταθεί σχεδόν σε όλες τις χώρες και σε όλο τον κόσμο. Τελευταία και στην Κύπρο. Και τελευταία στην Κύπρο. Τα ξέρω καλά. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Να πούμε ότι βρίσκεται σε φάση εθελοντισμού το ίδρυμα. Δηλαδή, όποιο θέλει μπορεί να βοηθήσει, να μπει στην ιστοσελίδα, να παραγγείλει υλικό, το οποίο είναι δωρεάν και χορηγείται από το Ίδρυμα και να ενημερώσει και να δώσει. Το υλικό και τα βίντεο που υπάρχουν, διαδραστικά βίντεο κλπ, καθώς και ενημερωτικά βιβλιαράκια, τα οποία θεωρώ, να το δείξω κιόλας, είναι αυτό το βιβλιαράκι. Ναι. Το οποίο βιβλιαράκι θεωρώ ότι κάθε παιδί πρέπει να έχει, ναι. Να το έχει πάρει και να πούμε, το έχει διαβάσει. Γι' αυτό που λες, να πούμε, Αντιγόνη μου, ότι η αλήθεια για τα ναρκωτικά, αυτή όλη η εκστρατεία ενημέρωσης, είναι ίσως η μεγαλύτερη εκστρατεία που γίνεται στον κόσμο ενάντια στα ναρκωτικά, κυρίως για την πρόληψη, γιατί εκεί στοχεύει, από μη κυβερνητικό οργανισμό. Ναι. Έτσι, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό που είπες, ότι αυτή τη στιγμή όλοι μας στη ζωή μας μας έχει τύχει κάποιος δίπλα μας ή φίλος μας να έχει. Τώρα εμείς αυτό που θέλουμε είναι να προλάβουμε. Ναι. Μπορούμε να προλάβουμε, να μάθουν τα παιδιά πριν ξεκινήσουν τι είναι. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Το να μπούμε σε μια διαδικασία να πούμε γιατί, από πού έρχονται ή πώς έρχονται, αυτά πάντα θα υπάρχουν. Μπορεί να φτάσει να κερδίσουμε το παιδί. Ναι. Μπορεί να τα βρει κάποιος με οποιοδήποτε τρόπο. Ακριβώς. Η ουσία να φέρει φτάσει. Σωστό. Ναι, έφτασε στα χέρια του. Μπορεί να μην τα πάρει. Σωστό. Εμείς αυτό θέλουμε και αυτό επιδιώκουμε. Λύστε μια απορία τώρα. Γιατί έχουμε, ενώ γίνονται εκστρατείες πολλές, υπάρχει σχετική διαφώτιση και οι γονείς μιλάνε και στα σχολεία και. Γιατί έχουμε αύξηση του φαινομένου. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά πια παραθυράκια. Ναι. Δυστυχώς. Πολλές πόρτες ανοίξαν για να μπει κάποιος στα ναρκωτικά, πολλές λίγες για να βγουν. Τώρα, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Έχει βγει έρευνα που έχει δείξει ότι οι χρήστες ξεκινήσαν επειδή είχαν πόνο συναισθηματικό είτε σωματικό. Ναι. Μια κατηγορία αυτή. Ναι, μια κατηγορία. Έτσι. Άλλη κατηγορία είναι η κατάθλιψη. Ή δεν νιώθει ευτυχισμένος. Άλλη κατηγορία. Καλά, και εμείς δεν νιώθουμε ευτυχισμένοι, αλλά δεν πάμε να ρίξουμε τα ναρκωτικά. Σωστό. Υπάρχει ο κόσμος ο οποίος μπορεί να επιλέξει το σωστό δρόμο. Θέλω να σου οδηγήσω, να σου οδηγήσω το εξής, ότι αν δεν δούμε το πρόβλημα των ναρκωτικών σαν κοινωνικό φαινόμενο, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Γενικώς είναι καθαρά αυτοπεποίθηση του καθένα. Έτσι. Γιατί όλοι μας την πορεία της ζωής μας δεν νιώσαμε καλά, στο σχολείο μας κοροϊδέψανε, όλοι τα περάσαμε. Σημασία είναι ποια η διαφορά τότε με τώρα. Ένα τηλέφωνο που μπορούμε, γιατί ρωτάνε, ένα τηλέφωνο που μπορεί να επικοινωνεί, να σας μπορούν δει κάποιος. Μπορούν να επικοινωνήσουν στο 99 589 7506. 589 706. Ή να στείλουν email στο stelcost@primehome.com.
Και εκεί μπορούμε να απαντήσουμε και να στείλουμε και περισσότερες. Ναι, γιατί προφανώς θα υπάρξουν άνθρωποι που θα ενδιαφερθούν, ναι, να γίνουν και αυτοί εθελοντές, έτσι, και κοινωνία, όλο αυτό που λέμε. Πέστε μου λίγο, αυτό το υλικό που διαθέτει το Ίδρυμα μπορεί να φτάσει στα χέρια οποιοδήποτε και να γίνει κοινωνός της πολιτικής και του εθελοντισμού. Ακριβώς. Θέλουμε οπωσδήποτε κυρίως την αστυνομία, ναι, τους νοσηλευτές, εκπαιδευτές που είναι πιο κοντά στις ηλικίες που αυτή τη στιγμή θεωρούνται κρίσιμες και βάλτες. Έχουμε κάνει κάποιες επαφές και με τους κρατικούς μηχανισμούς, δηλαδή έχουμε επικοινωνήσει και με το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου. Υπάρχει μια γραφειοκρατία, πρέπει να περάσει από κάποια έγκριση το πρόγραμμα κλπ. Παρόλο που είναι κοινής αποδοχής ότι είναι από τα πιο άρτια προγράμματα που έχουν δει μέχρι σήμερα. Να πω και εγώ αυτό, γιατί παλαιότερα ασχοληθεί πάρα πολύ ως ρεπόρτερ με το θέμα και βλέποντας το υλικό είναι πραγματικά. Είναι από τα πιο άρτια, είναι κοινής παραδοχής αυτό σε όσους το έχουν δει και από κρατικούς φορείς κλπ. Παρ' όλα αυτά πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία τέλος πάντων. Εμείς είμαστε σίγουροι και ελπίζουμε ότι θα τύχουμε τη συνεργασία και αυτών των κρατικών μηχανισμών, έτσι ώστε να μπορέσουμε τόσο να εκπαιδεύσουμε αστυνομικούς, εκπαιδευτικούς και στρατιωτικούς, γιατί από έρευνες που έχουν γίνει στο στρατό πολύ είναι πολύ πρόβλημα. Οξυμένο Βεβαίως. Το πρόβλημα της χρήσης μεγάλο, ναρκωτικών. Τεράστη. Άρα θεωρώ πολύ σημαντικό ότι πρέπει να ενημερωθούν και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε κόσμο, ώστε να μπορεί και αυτός με τη σειρά του να δώσει παραπέρα αυτό το μήνυμα και, όπως έχει πει και η Αντιγόνη, την πρόληψη. Γιατί ναι, η καλύτερη θεραπεία στην τελική σήμερα, σε εποχές που ζούμε, σε όλα τα πράγματα πρόληψη. Είναι η πρόληψη. Πες μου λίγο, το ίδρυμα που αντιπροσωπεύεται, το Drug Free World, ναι, πώς νομίζετε, έτσι, με δύο κουβέντες, πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα των ναρκωτικών? Πώς το βλέπει και το δημιουργεί? Βασικά η ενημέρωση και οι διαλέξεις. Ενημέρωση. Ναι. Ενημέρωση. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι κάθε ένα βιβλιαράκι από αυτό που εξήγησε πριν αυτό η Στέλλα, που είναι ξανά όλα, όλα τα ναρκωτικά, τι κάνουν και τι πρόβλημα δημιουργούν. Άρα, αν Στέλλα, φτάσουν αυτό το βιβλιαράκι, να το δείξουμε αγάπη μου πάνω, αυτό ναι, είναι. Έλα, κάνε ένα κοντινό να δούμε το. Είναι ναρκωτικά το βιβλιαράκι αυτό. Αυτό είναι. Να. Λοιπόν, εστέλετε το βιβλιαράκι αυτό να πάει σε κάθε σπίτι. Σε κάθε αν χέρι. Σε κάθε χέρι. Σε κάθε παιδί. Από 11 ναι, χρονών και άνω, αυτή η εκστρατεία αναφέρεται σε παιδιά από 11 χρονών και άνω. Είναι με τέτοιο τρόπο νομιμένη. Και ένα να σώσουμε. Ναι. Είναι επιτυχία. Νομίζω ότι ήταν χαρά. Και τα φιλμ που δείξατε και πριν, νομίζω ότι είναι αρκετά δυνατά για να αντιληφθούν τα παιδιά. Είχαμε ακόμα ένα θάνατο από ναρκωτικά. Δυστυχώς. Που μάθαμε. Μεγαλώνει ο κατάλογος, δυστυχώς. Και όσο περνάνε τα χρόνια, τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα. Να επαναλάβουμε το τηλέφωνο, Στέλλα. Είναι 999-589-706. Και το email που μπορούν να στέλνουν είναι stelcost@primehome.com. Φίλε, νομίζω απαντήσαμε εδώ πέρα που μπορεί να βρει τις κοπέλες στο τηλέφωνο που είπε. Ένας άλλος φίλος λέει τι κοστίζει για να πάρει αυτό το υλικό. Δεν κοστίζει τίποτα, είναι επιχορηγημένο από το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα είναι τροφοδοτείται από εθελοντές, ναι, που δίνουν είτε ετήσια κλπ. Δίνουν χρήματα και να υπάρχει, γιατί σίγουρα για να εκδοθούν κάποια βιβλιαράκια, να γίνει ένα υλικό, χρειάζονται κάποια έξοδα. Παρ' όλα αυτά δεν κοστίζει τίποτα και νομίζω αυτό είναι και ένα ακόμα κίνητρο για να κινηθούμε όλοι μας. Λοιπόν, εμείς κορίτσια θα είμαστε δίπλα σας, ό,τι χρειαστείτε πάντα θα είμαστε μαζί, γιατί ο αγώνας είναι κοινός και μόνο με κοινό αγώνα μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Σας ευχαριστώ έτσι για την πρώτη επαφή που είχαμε. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά είχαμε για σήμερα. Σήμερα Τρίτη και 13 είναι η μέρα των προληπτικών, για μας όχι βέβαια. Ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα, ένα γλυκό βράδυ. Και πρώτα Θεός αύριο το πρωί στις 7 εδώ στο πρώτο σέλιδο. Γεια σας.